εμείς το βασικό θέμα που θα έχει που θέλουμε να έχει ένας συνδυασμός για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τον οποίο θα στηρίξουμε είτε με ευρύτερο υποψήφιο είτε με δικό μας υποψήφιο, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Την ανάπτυξη του νησιού, μέσα όμως με δεσμούς με τους ανθρώπους του, με δεσμούς με την κοινωνία, ενάντια στα μνημόνια, με μια ανάπτυξη δηλαδή σε ένα διαφορετικό, με διαφορετικό μοντέλο. Αυτόν τον συνδυασμό θα στηρίξουμε και στα δημοτικά. Έναν τέτοιο μάλλον συνδυασμό πάμε να στηρίξουμε και στα δημοτικά. Και προφανώς το ξεπούλημα του μισού λιμανιού, του 40% και του αερολιμένα θα είναι ψηλά στην ατζέντα του υποψηφίου δημάρχου μας. Η εναντίωση σε αυτό θα είναι ψηλά στην ατζέντα του συνδυασμού μας. Και του αντιπεριφερειάρχη. Και του αντιπεριφερειάρχη αντίστοιχα βέβαια. Ναι. Είναι το εξής. Στη βάση ποιου αναπτυξιακού σχεδίου και ποιου γενικότερου σχεδιασμού επιχειρείται η ολοκλήρωση της παραχώρησης μεγάλου μέρους του κεντρικού λιμανιού και ολόκληρου του αερολιμένα Χίου. Ποιο είναι το σχέδιο? Δηλαδή, ζητάει κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους, μικρά ή μεγάλα σχήματα, που διεκδικούν να αγοράσουν το αεροδρόμιο για 40 χρόνια και το 40% του λιμανιού. Ζητάει κάποια εγγύηση για το ότι αυτά που σκέφτονται θα συνδυαστούν με την ανάπτυξη του νησιού? Ή δεν υπάρχει κανένα σχέδιο? Όποιος θέλει έρχεται και του παραχωρείται το λιμάνι. Σημειώστε εδώ ότι μέρος αυτού του σχεδίου που θα μπορούσε κάποιος να υλοποιήσει θα είναι το να μπουν κάγκελα στο λιμάνι. Το 40% του λιμανιού να είναι καγκελόφραχτο, όπως είναι τυπικά κάποιες μαρίνες. Και η πόλη να μην έχει πρόσβαση σε αυτό. Να αλλοιωθεί ο ιστορικός ιστός, να αλλοιωθεί το λιμάνι με επιπτώσεις προφανώς στην κοινωνική ζωή του τόπου, αλλά και στην οικονομική ζωή του τόπου. Γι' αυτό λοιπόν στο πρώτο μέρος της ερώτησής μας ρωτάμε ποιος είναι ο σχεδιασμός. Το δεύτερο που ρωτάμε, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι η παραχώρηση των παραπάνω υποδομών σε κάποιους ιδιώτες δεν θα επιβαρύνει την ίδια αρνητική κατάσταση στις κοινωνίες. Να το πούμε πολύ απλά. Ξέρετε την κατάσταση με τα αεροπορικά εισιτήρια, είναι ακόμη ψηλά, πολύ ψηλά, παρά τις υποσχέσεις. Πληρώνουμε ένα καπέλο γιατί έχει ιδιωτικοποιηθεί το Βενιζέλος, επιπλέον 20 ευρώ σε ένα ήδη ακριβό εισιτήριο. Ποιος εγγυάται ότι θα υπάρξει τέτοιο καπέλο αν παρακορηθεί ο αερολιμένας? Δεσμεύεται ο ιδιώτης? Τον δεσμεύει το ΤΑΙΠΕΔ? Δεσμεύεται από κάποιον άλλον? Ποιος μας εγγυάται ότι θα το πάει ακόμη ψηλότερα το εισιτήριο? Πρέπει να υπάρξει μια διασφάλιση. Κατ' ελάχιστο. Τρίτο. Με ποιο τρόπο κατοχυρώνεται η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών οργανώσεων στο συγκοινωνιακό σχεδιασμό? Πώς? Δεν θα ρωτηθεί η τοπική κοινωνία? Τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε για μεταφορά του ΤΑΙΠΕΔ από την Ελλάδα στο εξωτερικό, ενδεχομένως στο Λουξεμβούργο. Από το Λουξεμβούργο θα ληφθούν οι αποφάσεις για το λιμένα της Χίου και τον αερολιμένα της Χίου. Από το Λουξεμβούργο, δίνοντας κάποια ελάχιστα εκατομμύρια, θα αγοράσει κάποιος για 40 χρόνια το 40% του λιμανιού? Θα αγοράσει τον αερολιμένα και θα αποφασίσει αν θα τον ανοίξει ή να τον κλείσει? Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά? Συμφωνεί η κοινωνία? Άντε να πούμε ότι η κοινωνία συμφωνεί να πουλήσει τις υποδομές της. Ποιος προσδιορίζει την τιμή, που εμείς λέμε ότι δεν θα πρέπει να πουληθούν? Ποιος προσδιορίζει την τιμή αυτά τα ελάχιστα εκατομμύρια? Θα μείνουν αυτά τα ελάχιστα εκατομμύρια στη Χίο? Συμφωνεί η κοινωνία της Χίου, οι πολίτες της Χίου, οι αιρετοί της, οι θεσμοί της, για 5, για 6, για 7 εκατομμύρια, ας μην εστιαστούμε στο ποσό, θα το δούμε το ποσό. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε εκεί. Συμφωνεί η κοινωνία της Χίου ότι και αυτά τα λίγα χρήματα θα πρέπει να τα πάρουν και να τα δώσουν στο ΤΑΙΠΕΔ για να τα χρησιμοποιήσει πώς? Με βάση τον νόμο για να αποπληρώσει κάποιο χρέος, που δεν το δημιούργησαν οι πολίτες της Χίου, κάπου στο εξωτερικό σε κάποια τράπεζα, ή για να συντηρηθεί το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο, ας το σημειώσουμε και αυτό, είναι ζημιογόνο.